φιλικό παιχνίδι μεταξύ του Άρη και του Ερμή Λαγκαντά θα λάβει χώρα αύριο στο Νικ Γκάλις Χολ, με τα έσοδα της αναμέτρησης να πηγαίνουν στον Δημήτρη από το Βασιλούδι, που τον Απρίλιο του 2017 ενεπλάγησε τροχαίο δυστύχημα και από τότε βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο κύριος Νίκος Κάλεν, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης. Καλησπέρα σας, κύριε Κάλεν. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Κάλεν, όλη η οικογένεια του Άρη είναι ενωμένη για ένα πολύ σημαντικό και σκοπό και πάνω απ' όλα ανθρώπινο σκοπό. Ακριβώς, είμαστε όλοι ενωμένοι για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα κυρίως ψυχολογικά και να δείξουμε ότι είμαστε κοντά σε ένα παιδί το οποίο είναι φύλαθλος της ομάδας μας και στην οικογένειά του. Είναι πρώτιστα αυτό και μετά ό,τι μπορούμε να κάνουμε και στο κομμάτι της οικονομικής βοήθειας, όλοι μας εμείς οι άνθρωποι που θα βρεθούμε εκεί πέρα για να το στηρίξουμε. Κύριε Κάλεν, τι ώρα είναι αύριο το παιχνίδι? Έχει κάνει δήλωση, προσωπική δήλωση και ο Νίκος Γκάλης ότι θα δώσει το παρόν για να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια που γίνεται. Το παιχνίδι είναι στις 6 ώρα το απόγευμα αύριο στο Νικ Γκάλις Χολ. Είμαστε χαρούμενοι που θα βρεθεί κοντά μας και ο Νίκος Γκάλης. Είναι ακόμα ένα σημάδι για το πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους μας, γιατί όπως γνωρίζουμε ότι ο ξεχωριστός αυτός άνθρωπος και αθλητής Νίκος Γκάλης, οι εμφανίσεις του δημόσια δεν είναι συχνές, οπότε αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι είναι πολύ σημαντική η αυριανή του παρουσία. Έτσι ακριβώς. Οπότε 6 ώρα το απόγευμα, 5 ευρώ αν δεν κάνω λάθος τα εισιτήρια, για να πάνε όλα τα έσοδα στον Δημήτρη από το Βασιλούδι και να στηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται, κύριε Κάλεν. Σωστά. Και να του ευχηθούμε στον Δημήτρη και στην οικογένειά του καλό κουράγιο και να σταθεί γρήγορα πριν από τα πόδια του. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κάλεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία και μακάρι ο κόσμος να στηρίξει αύριο την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.